Κάλεσμα συμμετοχής για το πρώτο φεστιβάλ Παμβότιδας απευθύνει η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ελλήνη Ακονίδου και οι διοργανώτριες. Όπως εξήγησε η κυρία Ακονίδου, τις τρεις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου θα γίνει το πρώτο φεστιβάλ Παμβότιδας, μέρος του Παμβότης Lake Project που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα εκτιλήσεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εμπνεύστριά του η Χριστίνα Τζιάλα, μέσα από ηχογραφημένα κείμενα της που πλαισιώνουν το σύνολο των δράσεών του, εξελίσσει το φάσμα των μύθων και των θρύλων της περιοχής με νέους μύθους, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Η διοργάνωση του φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και φυσικά του Δήμου Ιωαννιτών. Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο οι δράσεις θα διεξαχθούν στον παραλίμνιο χώρο των Ιωαννίνων και θα ξεκινήσουν από τη μεριά της λίμνης στο πάρκο με τα γλυπτά απέναντι από τη σπηλιά του Διονύσου Φιλοσόφου και θα καταλήξουν στο λιμανάκι, στον πάρκο Κατσάρι, απέναντι από το χώρο των Δημητρίων. Των σφαγείων Δημητρίου Χατζής. Είναι το επίκεντρο των δράσεων του πρώτου φεστιβάλ Παμβότιδας που διοργανώνει η ομάδα καλλιέργων από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ αυτό εστιάζει στην έννοια του ζωντανού μουσείου. Μία νέα άποψη στο πώς μπορούμε με την παρουσία των ανθρώπων που δεν είναι ηθοποιοί ή εξειδικευμένοι στην κίνηση στον χώρο να αναδημιουργήσουμε μύθους, να ζωντανέψουμε θρύλους και παραδόσεις έτσι όπως αυτές έχουν μεταφερθεί κάνοντας μία στενή σύνδεση με τον τόπο στον οποίο ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό η εστίαση του όλου φεστιβάλ στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην πόλη μας, στην περίοδο δηλαδή εξειδικευμένα του Αλή Πασά, μια εποχή γεμάτη από δραματικά, σημαντικά γεγονότα που σημείωσαν, που στιγμάτισαν την πόλη μας και την έχουν κάνει γνωστή και για αυτό και που γίνονται αφορμή να σειραίουν επισκέπτες και να ανακαλύπτουν τα σημεία στα οποία είχαν συμβεί. Μέσα από πρωτοποριακές προβολές πάνω στα νερά της λίμνης μας, αφιερώματα σε ταινίες χαρακτηριστικές των γεγονότων, όπως η Αστέρο, θα παρακολουθήσουμε ένα φεστιβάλ διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Πρωτότυπο με έμφαση σε αυτό που η Ήπειρος έχει να προσφέρει στον κόσμο. Τα στοιχεία της παράδοσης, γιατί εδώ η παράδοση είναι κομμάτι της, άρρηκτο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οφείλω στο σημείο αυτό να συγχαρώ θερμά, και να τονίσω την ψυχή της ομάδας καλλιέργων, τη Βασιλική Κατέρη, για τη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ Παμβότιδας, καθώς και τη Χριστίνα Τζιάλα, αλλά και όλους όσους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του μοναδικού αυτού φεστιβάλ, να καλέσω τον κόσμο να αγκαλιάσει το φεστιβάλ αυτό, που δεν αφορά μόνο στην πόλη μας, υπάρχουν συνεργασίες και δράσεις και με κοινότητες όπως το Δροσοχώρι, θα μας τα πούν η ίδια η ψυχή της, του φεστιβάλ, η κυρία Κατέρη. Το πρώτο φεστιβάλ Παμβότιδας που διοργανώνει η Καλλιέργων είναι αυτό που σας είχαμε υποσκεφθεί τον Ιανουάριο όταν κάναμε το ένα διήμερο αφιερωμένο στις Καλλιμάρτυρες. Το φεστιβάλ αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο project, στο Παμβότης Lake Project, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα θα συμβαίνουν διάφορα δρόμενα που... Πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα δρόμενα θα τα μοιραζόμαστε και θα ζυμώνεται και θα εξελίσσονται όλες αυτές οι δράσεις μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Δεν είναι κάτι δηλαδή έτοιμο είναι, αλλά δεν είναι κάτι που το φτιάξαμε και σας καλούμε απλά να το παρουσιάσουμε. Είναι κάτι που σας καλούμε να έρθετε να συμμετέχετε και να το ζήσουμε, γιατί είναι εξ ολοκλήρου βιωματικό. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην πόλη, είναι κάτι πρωτόγνωρο και μόνο όταν το ζήσει κανείς από κοντά θα μπορέσει να καταλάβει ακριβώς όλα αυτά που λέμε και που έχουν δημοσιευθεί. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους αυτούς που στηρίξανε και μας στηρίζουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Είναι ένα όραμα που χρόνων που προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που καταφέρνουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι πρωτότυπο στη δομή του από την άποψη το ότι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ζωντανό μουσείο, σημαίνει προσομοίωση χρονικών στιγμών από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα ηθοποιοί. Υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά που θα ήταν πολύ χρήσιμο να τις γνωρίζετε, όπως το ότι είναι όλο το φεστιβάλ ένα παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι ρόλων
βοηθάει πάρα πολύ στην έννοια της προσωποποίησης, γιατί κάποια νοήματα, κάποια βαθύτερα νοήματα πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι που θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουν.